Did my time, took my chances. Μητέρα μου έπαιζε μπάσκετ. Now I'm back on my feet, just a man. Σε παρκέ εγώ μπήκα πρώτη φορά στα 15 μου. So many times it happened. Αυτό που πρέπει να μάθουμε στα παιδιά είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε τα πάντα δεδομένα. Ήταν οι φιλοδοξίες που είχα σαν παίχτης. Υπήρχαν και ομάδες που μπορεί να μην τέριαξα. Εντάξει, το μπάσκετ στην Ελλάδα είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο. Έκτο βίντεο της σειράς On Fire και αυτή τη φορά καλεσμένος μας ένας πύργος, όπως λέγεται στην μπασκετική ορολογία. Ο Ρήγας Παπαργυρόπουλος. Απολαύστε. Λοιπόν, Ρήγα, καταρχήν τα βασικά. Πόσο ύψος έχεις? 2 μέτρα και 2 εκατοστά. Ωραία. Θα μας επιτρέψεις να σε συρρυκνώσουμε και να σε κάνουμε πάλι παιδί. Ωραία. Και εσύ με τη σειρά σου θα μας πεις πώς σε κέρδισε η πορτοκαλί μπάλα και ασχολήθηκες με το μπάσκετ. Οκ. Okay. Λοιπόν, καταρχάς η μητέρα μου έπαιζε μπάσκετ. Είναι από την Ιταλία, έπαιζε στην Ιταλία. Του συνέχισε το μπάσκετ εδώ στην Ελλάδα όταν και ήρθε και παντρεύτηκε τον πατέρα μου. Οπότε η μητέρα μου το έκοψε ουσιαστικά το μπάσκετ όταν έμεινε γύρω σε μένα. Οπότε ουσιαστικά ήταν γονίδιο. Δηλαδή απλά το συνέχισα. Πήγε μόνο του. Γύρω στα 11 ήμουν όταν ξεκίνησα. Ξεκίνησα στο θρίαμβο Αθηνών. Ωραία. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να εξελιχθείς μπασκετικά κάνοντας ατομική προπόνηση σε μια περίοδο που δεν υπήρχαν και τόσα πολλά γήπεδα μπάσκετ όσα σήμερα? Εντάξει, εμείς είχαμε μάθει αλλιώς. Δηλαδή, είχαμε μάθει με τα ανοιχτά. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ, πηγαίναμε εκεί με ό,τι παπούτσι και να είχες, ό,τι μπάλα και να είχες. Έτσι μάθαμε. Δηλαδή, όσο ήμασταν μικροί, δεν υπήρχε δηλαδή, αυτό το κάνω προπόνηση σε παρκέ. Σε παρκέ, εγώ μπήκα πρώτη φορά στα 15 μου. 15-16 ήμουν κάπου εκεί. Πριν ήμασταν κανονικά σε ανοιχτά γήπεδα, όλοι πηγαίναμε. Ξέραμε πάντα το απόγευμα, δεν υπήρχαν και κινητά τηλέφωνα τότε. Ξέραμε πάντα ότι θα πηγαίναμε στο γήπεδο, θα βρίσκαμε τους φίλους μας εκεί. Σημείο συνάντησης. Μπράβο, ναι. Οπότε ήταν η διασκέδασή μας. Ούτε υπολογιστές υπήρχαν, ούτε τίποτα. Οπότε ήταν η διασκέδασή μας και ξέραμε ότι θα πάμε στο ανοιχτό γήπεδο και θα παίξουμε. Οπότε ουσιαστικά είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε θα βρίσκαμε κάποια μπασκέτα στην οποία θα ήμασταν πάρα πολλά παιδιά χωρισμένοι σε κάποιες ομάδες και όποιος κέρδιζε έμενε μέσα στο γήπεδο, απλά τα πράγματα. Ή θα κάναμε κάποιες αυτοσχέδιες κατασκευές εμείς, ώστε ξέρω εγώ ένα. Ο πιο μικρός είχαμε ένα παράθυρο για μπασκέτα, είχαμε 2 κάγκελα για μπασκέτα. Οτιδήποτε μπορεί να μπει μια μπάλα τέλος πάντων, το είχαμε για μπασκέτα. Ενδιαφέρον. Ναι. Τι από τα δύο θα προτιμούσες τώρα, παρκέ ή σε εξωτερικό χώρο? Τι σ' αρέσει πιο πολύ? Εντάξει, όλα εξελίσσονται πια. Δεν είναι όπως παλιά. Εντάξει, σίγουρα το παρκέ είναι κάτι διαφορετικό για όλους. Γιατί η καταπώνηση μπορεί να έχει ένας παίχτης όταν μεγαλώσει από το που έχει παίξει όλα τα χρόνια. Εντάξει, σίγουρα παίζει ρόλο. Αλλά απλά αυτό που πρέπει να μάθουμε στα παιδιά είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε τα πάντα δεδομένα και τα πάντα το ότι ένα παρκέ είναι εύκολο να βρεθεί ή ένα γήπεδο μπάσκετ ή οτιδήποτε. Θεωρώ ότι τα παιδιά πρέπει να ξεκινάνε από τα απλά πράγματα, να μην έχουν δεδομένα πολλά πράγματα, να είναι ένα ανοιχτό γήπεδο, μια μπασκέτα, έτσι ώστε κάθε τι που κερδίζουν να καταλαβαίνουν ότι αυτό το κέρδισα με την αξία μου. Οπότε να είναι ένα μπράβο μέσα τους στον εαυτό τους για αυτό που καταφέρνουν. Για να μην έχουν δεδομένο δηλαδή ότι εγώ θα παίξω εκεί ή θα παίξω τόσο ή οτιδήποτε. Ποια ήταν η θέση που σε χρησιμοποίησε ο πρώτος προπονητής σου? Όπως προείπα στο θρίαμβο που ξεκίνησα, ουσιαστικά ήμουν πάρα πολύ μικρός. Εκεί δεν είχαμε θέσεις. Παλιά ουσιαστικά σου μάθαιναν πρώτα το μπάσκετ, το πώς θα παίξεις. Πώς θα τριμπράρεις, πώς θα σουτάρεις, πού πρέπει να είσαι μες στο γήπεδο γενικά. Οπότε δεν είχαμε θέσεις ουσιαστικά. Η θέση πρώτη ας πούμε που θυμάμαι ότι χρησιμοποιήθηκα ήταν στον Πανιόνιο που ήμουν 13 και έπαιξα τριάρι. Αυτή ήταν η θέση που έμαθα μπάσκετ, τριάρι. Εσένα ποια σου άρεσε περισσότερο, το 3 ή κάποια άλλη? Το 3 μου άρεσε πάντα περισσότερο από όλες. Γιατί έχει χαρακτηριστικά του παιχνιδιού που εγώ πάντα τα χρησιμοποιούσα και τα εκμεταλλευόμουν από τα χαρακτηριστικά τα δικά μου που είχα, από τα προσόντα τα αθλητικά που μπορεί να είχα, για το κάθε παίκτη διαφορετικά, από το μπάσκετ που μπορεί να ήξερα. Εντάξει, δεν γίνονταν να παίξω playmaker, δεν μου γινόταν να παίξω πεντάρι, αν ήθελα να παίξω ψηλά. Οπότε με μάθανε σαν τριάρι και καθιερώθηκα εκεί. Εννοείται ότι με την πορεία των χρόνων έπαιζα και 4 και 3, αναλόγως γιατί ψήλωσα,
γιατί στην κάθε ομάδα μπορεί να χρειαζόταν να παίξω και τέσσερα. Μέχρι που κατέληξα να παίζω τα πιο πολλά χρόνια, όταν πια ανδρώθηκα, μεγάλωσα, έκανα την πορεία μου, έπαιζα τέσσερα. Αυτό. Αφού ξεκινήσαμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι της μπασκετικής σου καριέρας, θέλουμε να μας πεις τις ομάδες τις οποίες έχεις αγωνιστεί μέχρι σήμερα, πλην του Εσπέρου, για τον οποίο θα αναφερθούμε ξεχωριστά. Έχουμε ώρα. Έχουμε ώρα, ναι. Γιατί είναι αρκετές. Εντάξει, ξεκίνησα στο Νέο Κόσμο στο Θρίαμβο. Πήγα από εκεί στον Πρωτέα για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Εκεί είχα ένα προπονητή ο οποίος με πήγε στον Πανιόνιο, στα 13 μου. Και εκεί έμεινα αρκετά χρόνια. Εκεί ανδρώθηκα. Είχα κάνει το πρώτο μου συμβόλαιο με τον Πανιόνιο στην Α1. Έπαιξα δανεικό στο παλιό Φάληρο Α2. Μετά έφυγα, πήγα στον Κρόνο Αγίου Δημητρίου 2 χρόνια. Πήγα μετά στην Ιαρίστ 1 χρόνο. Δούκα 1 χρόνο. Από εκεί πήγα στο Παγκράτη Α2 1 χρόνο. Στον Αμίντα έπειτα πάλι Α2 1 χρόνο. Και μετά πήγα στον Ίκαρο Καλυθέας. Α1, από εκεί έπαιξα στον Αετό, από τον Αετό ξανά στον Αμίντα, σου είπα έχουμε χρόνο. Έχουμε. Από τον Αμίντα πήγα στον Πρωτέα Βούλας, στο Τρίτονα, και από εκεί είχα παίξει αντίπαλο εκείνη τη χρονιά με τον Έσπερο Λαμίας, με τον Τρίτονα, και έτσι συναντήθηκαν οι δρόμοι μας και ήρθα στον Έσπερο. Χάσαμε το μέτρημα. Ναι. Πόσο επηρεάζει η συνεχής αλλαγή ομάδας στην προσωπική σου ζωή? Κοίτα, θα σου πω. Ήταν οι φιλοδοξίες που είχα σαν παίχτης. Όταν θες να πας όσο πιο ψηλά μπορείς, αναγκαστικά προσπαθείς μέσα από τη δική σου ατομική βελτίωση και την προσπάθεια μέσα από την ομάδα φυσικά, που μπορεί να είσαι εκείνη την περίοδο, να πετύχεις το καλύτερο δυνατό έτσι ώστε να ανέβεις κατηγορίες. Αν δεν το επιτυχαίνεις αναγκαστικά με τις ομάδες, που μερικές το κατάφερα, αναγκαστικά πρέπει να βρεις μια ομάδα σε υψηλότερη κατηγορία, έτσι ώστε να προσπαθείς συνέχεια να ανεβαίνεις, όπως είπα. Αυτό έκανα, έτσι να ξαναεπανέλθω, να ξαναπάω Α1, όπου πήγα στον Ίκαρο, αναγκαστικά να αλλάξω μερικές ομάδες. Και έπειτα, μετά τον Ίκαρο, απλά προσπαθούσα να βρω την ομάδα που θα κάτσω πολλά χρόνια. Τελικά αυτή ήταν ο Εσπέρος Λαμίας. Φυσικά πέρασα από ομάδες στις οποίες πέρασα πάρα πολύ ωραία. Έκανα πάρα πολλούς φίλους, δέθηκα. Υπήρχαν και ομάδες που μπορεί να μην τέριαξα, μπορεί απλά να μην ήμουν καλός για αυτούς. Εντάξει, ποτέ δεν ταιριάζεις σε όλα τα περιβάλλοντα που πηγαίνεις. Είτε αυτό λέγεται ομάδα, είτε δουλειά, είτε εταιρεία, οτιδήποτε. Όλα είναι στο πρόγραμμα. Εννοείται. Οπότε στην προσωπική μου ζωή, εντάξει, δεν ήταν ότι καλύτερο κάθε καλοκαίρι να ψάχνεις ομάδα. Αλλά. Έχει και τη γοητεία του όμως. Ναι, είναι, έχει την περιπέτειά του. Επίσης ο Έσπερος που κατέληξα ήταν η πρώτη και τελευταία ομάδα που έφυγα εκτός Αθηνών. Υπήρχαν πάρα πολλές προτάσεις γενικά στη ζωή μου που ήταν εκτός Αθηνών, Ρέθυμνο, Αρκαδικό κτλ. Αλλά ποτέ δεν έφυγα. Είχα τη σχολή μου στην Αθήνα, είχα τους δικούς μου στην Αθήνα, δεν ήθελα να φύγω. Όπως προείπα, υπήρχαν ομάδες που στεναχωρήθηκα που έφυγα. Χρόνος, Νιαρής, Δούκας, Σαμίντας, πέρασα πάρα πολύ ωραία, Τρίτονας. Αλλά δυστυχώς έτσι είναι η ζωή, στην οποία πρέπει να παίρνεις κάποιες αποφάσεις που μπορεί κάποια φορά να σε πονάνε, κάποιες φορές να πρέπει να γίνουν. Μίλησέ μας για το κεφάλαιο Έσπερος Λαμίας και τι σημαίνει αυτή η ομάδα για εσένα. Εντάξει, τι είναι να πρωτοβώ για την ομάδα. Είναι, έχω χάσει το μέτρημα τώρα, πήρα την πέμπτη χρονιά ή έκτη που είμαι. Είμαι από το 16 τέλος πάντων εδώ. Έκανα ένα διάλειμμα ένα χρόνο, στον οποίο είχα φύγει η Ιταλία μερικούς μήνες για δουλειά και είχα και δουλειά στην Αθήνα, οπότε είχα πάει στον Πορφύρα. Το ξεχάσαμε πριν τον Πορφύρα. Είδες, θα χάσαμε το μέτρημα. οπότε ουσιαστικά ήταν σαν μην έφυγα ποτέ. Είμαι από το 16 εδώ. Έχω κάνει πάρα πολλούς φίλους. Έχω δεθεί με την ομάδα, με την πόλη, φαίνεται κιόλας, γι' αυτό και είμαι εδώ τόσα χρόνια. Θέλω να είμαι εδώ γενικά. Τι να πρωτοπώ για τον Σουφουγιάννη. Έχουμε περάσει πια στο επίπεδο της φιλίας. Εντάξει, εννοείται μέσα στο γήπεδο είναι προπονητής και ως εκεί. Αλλά μετά εκτός γήπεδου έχουμε τρομερή φιλία.
Είμαστε πάρα πολύ δεμένοι. Να πω για παιδιά τα οποία είμαστε χρόνια συμπαίχτες, όπως το Βαγγέλη τον Αργύρη, τον Παντελή τον Φίκα, τον Χρήστο τον Πάπο. Είναι τόσοι πολλοί που δεν μπορώ να όλους τώρα, αλλά οι παιδιά που φύγαν και ξανάρθανε, Τεπετίδη, τον Γιώργο του Ρουμελιώτη, είμαστε κολλητοί. Παιδιά που φύγανε, έχουμε κρατήσει τρομερές φιλίες. Οπότε εδώ πέρα αυτή η ομάδα πάντα μου άρεσε για αυτό το πράγμα, το ότι ήμασταν παρέα. Αυτό δηλαδή μας διέκρινε πάντα σαν ομάδα. Ότι έχει δημιουργηθεί ένας κορμός ο οποίος είναι παρέα. Είμαστε παρέα με τον Σοφογιάννη, κάνουμε τα πάντα όλοι μαζί. Οπότε ήταν κάτι που έψαχνα γενικά στις ομάδες μου, όπου πήγαινα. Και αυτό με έκανε, ήταν ένα πράγμα που με έκανε να μείνω στον Έσπερο χρόνια. Από εκεί και πέρα, τι να πούμε, για τη διοίκηση, και με αυτούς έχω κρατήσει πάρα πολύ καλές επαφές. Τον Γιώργο τον Αργύρη και όλους τους υπόλοιπους, τον Πάνο τον Γκραβαρίτη και όλους τους υπόλοιπους. Τον αδερφό του Σοφογιάννη τον Μάνθο, τον πρόλαβα την τελευταία χρονιά που έπαιξε εδώ πέρα. Έχουμε κρατήσει πάλι φιλίες. Γενικά όλο αυτό στον Έσπερο με έκανε να μείνω χρόνια. Αυτό πρώτα απ' όλα. Εντάξει, εννοείται ότι και στο αγωνιστικό κομμάτι μ' άρεσε αυτό που παίζαμε και έτσι νομίζω πως κατέληξα στο να κάτσω τόσα χρόνια εδώ πέρα και να βρω την μπασκετική ηθάκη μου, όπως λέμε όλοι. Ωραία. Πριν από μερικούς μήνες, εκτός από παίκτης, ανέλαβες και το ρόλο του coach. Μίλησε μας γι' αυτό. Εντάξει, το έχω ξανακάνει πιο παλιά, πιο μικρός, αλλά πιο ερασιτεχνικά να το πω. Γενικά πάντα ασχολιόμουν με παιδιά, είτε με κατασκηνώσεις, camp και τέτοια. Αυτή τη φορά μου ήρθε μια πρόταση από τον Σίλα Διψού, που ήταν να προπονήσω κάποια κορίτσια, νεάνιδες και κορασίδες. Μου ήταν κάτι καινούριο γιατί δεν είχα ξανά κορίτσια και τελικά έχω καταλήξει στο να μ' αρέσει περισσότερο. Πολλοί προπονητές τα βρίσκουν καλύτερα με τα αγόρια, τα βρίσκουν καλύτερα με τα κορίτσια. Είναι κάπως στο πώς σε ακούνε, πώς μπορείς να μεταδώσεις κάποια πράγματα στα παιδιά. Εκεί μ' αρέσει, η αλήθεια είναι. Είναι ένα πολύ καλό επίπεδο τα κορίτσια σε αυτό που βρίσκονται. Και θεωρώ πως είναι κάτι που θα το ακολουθήσω, έστω και σαν δεύτερο. Γιατί εντάξει, όπως όλοι μας έχουμε και τη δουλειά μας, έχουμε και τον μπάσκετ, οπότε δεν μπορώ να τα προλάβω όλα, αλλά σίγουρα σαν κάτι έξτρα, μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί ουσιαστικά μεταδίδεις ό,τι έχεις μάθει εσύ όλα αυτά τα χρόνια, είτε από λάθη είτε από σωστά πράγματα που έχεις κάνει, να μεταδίδεις αυτό που πρέπει στα παιδιά σου να μάθουν και να είναι προετοιμασμένα για αυτό που θα συναντήσουν έξω, γενικά, όσο μεγαλώνουν. Οπότε την προπονητική τι συμπεριλαμβάνει στα σχέδιά σου για το μέλλον? Ναι, ούτως ή άλλως έχω τελειώσει τεφά στην Αθήνα με δύο ειδικότητες. Η μία ήταν η προπονητική μπάσκετ, οπότε ναι, θέλω να το έχω, δεν θέλω να φύγω από τον αθλητισμό, θέλω να παραμείνω μέσα είτε σε οποιοδήποτε πόστο, και αυτό είναι ένα πόστο από αυτά, είναι και σίγουρα και η προπονητική. Πώς οραματίζεσαι το μέλλον του μπάσκετ στην Ελλάδα και αν κατά τη γνώμη σου θα έπρεπε να αγωνίζονται περισσότεροι Έλληνες μπασκετμπολίστες στις κορυφαίες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος? Καλή ερώτηση και δύσκολη. Εντάξει, το μπάσκετ στην Ελλάδα είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο. Άλλαξε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, πρώτη φορά μετά πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι θα ανέβει επίπεδα σιγά σιγά, γιατί η αλήθεια είναι πέρασε δύσκολες στιγμές από την κρίση και μετά. Ενώ η εθνική ομάδα πάντα έφερνε διακρίσεις, είχαμε μια λίγο εξέλιξη. Αυτό λίγο των οικονομικών των ομάδων δεν πήγε καλά για τον μπάσκετ, η αλήθεια είναι. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά, ακόμα και στις μικρότερες κατηγορίες. Οπότε θεωρώ ότι γενικά θέλω να δω ένα διαφορετικό πρόσωπο του ελληνικού μπάσκετ στο μέλλον. Το πώς το οραματίζομαι, εννοείται πιο υγιές. Πιο υγιές για τους αθλητές, για τους προπονητές, για τους συλλόγους, να μπορούν να αφιερώνονται σε αυτό και να αξίζει. Γιατί δυστυχώς πια δεν μπορείς να παίζεις μπάσκετ και να λες ότι «ΟΚ, παίζω μπάσκετ και λύνω ούτε το πρόβλημα της ζωής μου»,
ούτε παίζω μπάσκετ και τα καταφέρνω μια χαρά. Υπάρχει περίπτωση να παίζεις μπάσκετ, γιατί δεν είναι, το μπάσκετ δεν είναι μόνο η Α1, είναι όλες τις κατηγορίες. Μπορεί να παίζεις μπάσκετ και να παίρνεις 3-4 εκατοστάρικα. Δεν θα σε κάνει να μεγαλώσεις, δεν θα σε κάνει να ζήσεις μια οικογένεια, οτιδήποτε. Θα πρέπει να το έχεις σαν έξτρα. Οπότε αυτό που θα ήθελα να πιστέψει στα παλιά χρόνια. Είναι κάτι δύσκολο, είναι κάτι το οποίο πρέπει να συμβάλλουν πάρα πολλά πράγματα και να βοηθήσουν όλοι. Και αυτό που γενικά ακούγεται ότι πρέπει να βοηθήσουν οι διοικήσεις του μπάσκετ, και δεν μιλάω για τις ομάδες, για τη ομοσπονδία, για οποιαδήποτε, δεν είναι σωστό, θεωρώ. Θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινήσει και από τους αθλητές, και από τους προπονητές και από τους συλλόγους. Γιατί εμείς παίζουμε τον μπάσκετ, εμείς χτυπάμε την παλίτσα στο παρκέ, οπότε όλα πρέπει να αλλάξουν από εμάς. Η βάση του μπάσκετ είναι οι παίχτες. Θεωρώ ότι όλη η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει από τους αθλητές και μετά από όλους τους άλλους. Αν γίνει αυτό, θεωρώ ότι θα έχουμε και άμεσα αποτελέσματα. Θα αποτελέσετε το πρότυπο ουσιαστικά για όλους τους υπόλοιπους. Ναι, μπράβο. Και για τους επόμενους που έρχονται. Όσο για το ότι θα ήθελα να βρω περισσότερους Έλληνες παίχτες, ναι, εννοείται. Έχουμε καταλήξει σε ένα σημείο να βλέπουμε ομάδες οι οποίες έχουν μια πεντάδα ξένους. Με στο γήπεδο, όχι συνολικά. Μακάρι να ήταν συνολικά. Έχουμε καταλήξει σε κάθε ομάδα να υπάρχουν 8 και 10 ξένοι και 2 Έλληνες. Αυτό δεν γίνεται. Και δεν γίνεται γιατί ούτε ο πιτσιρικάς που θα έρθει από τις ακαδημίες θα βρει χρόνο να παίξει, είτε έτσι είτε αλλιώς. Οπότε θα πρέπει να φύγει, να πάει σε μια άλλη κατηγορία, σε μια άλλη ομάδα. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει σιγά σιγά, εάν θέλουμε να γίνει πιο υγιές το μπάσκετ και να υπάρχει μια νοοτροπία σε όλες τις ομάδες ίδια, είναι να αποτελείται κάθε ομάδα από ένα ελληνικό κορμό που θα δίνουν ουσιαστικά τον τρόπο που θα κινείται η ομάδα. Οπότε στηρίζεται σε μια αλλαγή στους κανονισμούς ίσως. Ουσιαστικά ναι. Αναγκαστικά δεν γίνεται αλλιώς. Αλλιώς όσο υπάρχουν αυτοί οι κανονισμοί, κάθε ομάδα θα βρίσκει τον τρόπο να παίρνει και θα θέλει να παίρνει ξένους παίχτες. Τώρα πια βλέπουμε, έχει ξεκινήσει και μια καινούργια φιλοσοφία, μάστιγα να το πω, ότι οι Έλληνες πιτσιρικάδες φεύγουν. Φεύγουν και πάνε, παίζουν Α2 Αυστρίας, Α2 Ελβετίας, Α2 δεν ξέρω κι εγώ πού. Αυτό κάτι λέει. Για να μην θέλουν να κάθονται εδώ πέρα. Κάτι λέει. Οπότε δυστυχώς πρέπει κάτι να γίνει για να αλλάξει όλο αυτό. NBA ή Euroleague και γιατί? NBA. Όχι λόγω ποιος παίζει καλύτερο μπάσκετ. Εννοείται η Ευρωλίγκα είναι κορυφαία διοργάνωση στην Ευρώπη. Απλά η δικιά μου γενιά μεγάλωσε με εκπομπές όπως το NBA Action, οι παλιοί θυμούνται, που βλέπαμε παίχτες οι οποίους δεν μπορούσαμε να τους δούμε αλλιώς. Τώρα είναι πολύ εύκολο να δεις NBA. Παίχτες όπως τον Jordan, Barkley κτλ. Οπότε ουσιαστικά πάντα στο κεφάλι μας είχαμε ότι NBA, Jordan κτλ. Οπότε θεωρώ ότι αυτό έμεινε σε μένα. Ότι αν θα μου πεις διάλεξη να δεις κάτι, θα δω NBA. Όσον αφορά το μπάσκετ το οποίο παίζεται είτε στη EuroLeague είτε στο NBA, τι προτιμάς? Είναι ένα show από τη μία και από την άλλη επαγγελματικό κορυφαίο. Επικεντρώνονται κυρίως στο να κερδίσουν, όχι στο να προσφέρουν θέμα. Εντάξει, αυτό το στυλ, γι' αυτό το είπα και θέμα αγωνιστικό πριν μπασκετικό, όχι. Η Ευρωλίγκα ουσιαστικά κάθε μάτς είναι, πρέπει να κερδίσεις. Στο NBA είναι διαφορετικά. Εντάξει, έχεις 82 αγώνες για να μπει στα play-off. Για να μην παίξει τους 10 κάποιος, δεν έγινε κάτι, γι' αυτό και βλέπουμε οι παίχτες να ξεκουράζονται κτλ. Ή να μην παίζουν την ίδια άμυνα στα play-off στο NBA και την ίδια άμυνα στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Στην Ευρωλίγκα είναι κάθε μάτς η ζωή σου, ο θάνατός μου. Μπορεί ένα μάτς να έχεις χάσει και να βγεις εκτός οκτάδος ή να βγεις εκτός τετράδος, οτιδήποτε. Οπότε θεωρώ ότι η Ευρωλίγκα αυτό σου δίνει, το ότι σε κάθε αγωνιστική υπάρχει ενδιαφέρον. Ενώ στο NBA θα διαλέξεις, γίνονται πάρα πολλοί αγώνες κάθε μέρα και θα διαλέξεις απλά να πεις σήμερα δεν έχει, ας πούμε, κάποιο καλό αγώνα ή στους 10 αγώνες που μπορεί να σου δίνει έναν καλό αγώνα. Οπότε το NBA είναι πιο show, όπως είπες. Αλλά άμα θες να δεις κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο δεν θα το δεις στην Ευρώπη, πόσο μάλλον στην Ελλάδα, και να δεις κάποιες καινούργιες ιδέες, τι κάνουν, γιατί όσο και να είναι οι Αμερικάνοι είναι πολλά χρόνια μπροστά, θα κάτσεις να δεις το NBA από όλες τις πλευρές.
από όλο αυτό το πώς θα διοργανωθεί ένας αγώνας, το τι γίνεται γύρω από τον αγώνα, όχι μόνο μέσα στο γήπεδο. Είναι ένα σοου. Οι οπαδοί εκεί πέρα, βασικά τι οπαδοί, οι φίλαθλοι εκεί πάνε 5 ώρες, κάθονται εκεί και κάνουν τα πάντα. Δεν πάνε απλά να δουν αγώνα και φεύγουν 2 ώρες. Θα πάνε πολύ νωρίτερα, θα φύγουν πολύ αργότερα. Έχει πολλά σοου στο ημίχρονο. Είναι πιο διαδραστικό με το φίλαθλο κοινό. Ενώ στην Ευρωλίγκα δεν είναι έτσι. Η Ευρωλίγκα είναι το μάτς. Τέλος. Και τώρα ήρθε η ώρα για ένα quiz. Όπως προανέφερες, παρακολουθείς NBA. Οπότε εγώ θα αναφέρω 4 ομάδες και εσύ θα μου πεις ποιους παίχτες ξεχωρίζεις, έναν βασικά, και γιατί. Αλλά θα περιοριστούμε από το 1980 και μετά. Πρώτη ομάδα είναι οι Lakers. Έχουν περάσει πολλοί από εκεί. Kobe. Kobe Bryant, σίγουρα. Έναν από κάθε ομάδα είπαμε, αλλά επειδή είμαι λεμπρονικός, θα πω και LeBron James. Γιατί αυτοί οι δύο? Εντάξει, ο Kobe έγραψε ιστορία στους Lakers. Φυσικά υπήρχε και ο Magic Johnson. Απλά ο Kobe είναι ό,τι συνέβη και μετά. Εντάξει, χάθηκε ένας παίκτης, τζάμπα, ο οποίος είχε αφήσει μια ιστορία πίσω στο μπάσκετ, στο NBA και πόσο μάλλον στους Lakers, που είχε κατακτήσει και 5 πρωταθλήματα. Οπότε, ναι, θα βάλω πρώτο τον Kobe. Εντάξει, θα προσθέσω όμως έναν ακόμα, το LeBron, γιατί είμαι φαν αυτού του παίχτη, οπότε γενικά τον ακολουθώ, οπότε θα πω και τον LeBron James. Συνεχίζουμε με τους Chicago Bulls. Δεν υπάρχει άλλος ένας είναι εκεί, ο Michael Jordan. Εντάξει, άλλαξε όλο το μπάσκετ, κορυφαίος παίχτης σε όλη την ιστορία του μπάσκετ, σε όλα τα έθνη. Οπότε ναι, θα αρκεστώ σε αυτόν, είναι ένας. Ομάδα νούμερο 3, η Boston Celtics. Μεγάλη ομάδα, αδιάφορη για μένα γιατί πάντα ήμουν Lakers. Αλλά εντάξει, εκεί πέρα έχει αφήσει ιστορία ο Larry Bird. Θεωρώ ότι θα βάλω αυτόν. Και ίσως μετά έβαζα τον Paul Pierce, αλλά θα πάω στο Larry Bird. Και τέταρτη και τελευταία ομάδα, Milwaukee Bucks. Ο Γιάννης. Εντάξει. Εντάξει. Και από εκεί έχουν περάσει οι παίχτες. Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, πρώτος σκόρερ σε όλη την ιστορία του NBA. Αλλά θα πω το Γιάννη γιατί πήρε και το πρωτάθλημα. Έχει βγει MVP, έχει κάνει τα πάντα. Δεν σταματιέται. Θεωρώ ότι θα πάρει και άλλα πρωταθλήματα. Και φυσικά είναι Έλληνας. Νούμερο 1. Πάνω απ' όλα. Πριν κλείσουμε, θα θέλαμε ένα καλάθι από εσένα. Με τελείωμα που εσύ επιθυμείς. Είτε με κάρφωμα, είτε με σούτ από απόσταση, είτε με lay-up. Αφιερωμένος ώστε θα αφιερώσουν λίγο χρόνο για να δουν αυτό το βίντεο. Πάμε για ένα σουτάκι. Από εδώ ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Γι' αυτό δώσουμε το μικρόφωνο. Κάτι που δεν ήξερες. Πόσο καιρό το κάνεις, αυτό που κάνεις, πού θες να φτάσει και πώς το οραματίζεσαι. Βλέπεις, εγώ δεν είμαι καλός δημοσιογράφος, μπερδεύομαι. Λοιπόν, τα βίντεο στο YouTube ξεκίνησαν από πέρυσι, με το που μπήκε το 21, το βίντεο με τις ευχές, που συμμετείχες επίσης. Το πώς το οραματίζομαι. Πού θες να φτάσει. Αθλητικός δημοσιογράφος σε μεγάλα κανάλια, να μην πούμε ονόματα. Στο δικό σου κανάλι. Και στο δικό μου κανάλι και αλλού. Τύπου στο Τυρακόπουλος, κάτι τέτοιο. Είτε σε ποδόσφαιρο, είτε σε βόλεϊ που είμαι επίσης στον ΑΟΛ. Μ' αρέσει πολύ. Οπότε εκεί πέρα έτσι. Και θέλω να είμαι σίγουρα σε ομάδα. Σίγουρα. Στο εύχομαι λοιπόν να φτάσεις όσο πιο ψηλά μπορείς και να σε βλέπουμε και να λέμε αυτό το ξέρουμε. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ να ευχηθώ ότι καλύτερο στη συνέχεια. Να σε ευχαριστήσω που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Και όσο για εσάς, μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι, ένα like στο βίντεο και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.